Γεια σας φίλοι μου, δεν ήξερα ότι είστε εδώ. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο έχουμε Q&A. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείς να κάνεις την ερώτησή σου στα σχόλια αυτού του βίντεο κάτω σε σχέση με οτιδήποτε, με ό,τι έχει σχέση με την κιθάρα, με τη μουσική, με την εκμάθηση, με μένα, με τη γιαγιά μου, οτιδήποτε. Οπότε αν θες να απαντηθεί η ερώτησή σου, κάνε ένα comment σε αυτό το βίντεο για να τη δεις στο επόμενο την απάντηση. Πάμε να κάνουμε το σημερινό μάθημα. Έτσι γυρνάς, μα δεν κοιτώ, γιατί εκείνο ότι δεν έχω εδώ. Κι όταν κρυφτείς, θα σου μετρώ, σαν το παιχνίδι θα μείνω εδώ και θα βγω. Γιατί αλλιώς οι δυο μας χάνουμε στο ερωτά το κρυφτό. Δυο καρδιές στο τέρμα φτάνουνε. Θα βγω κι ας μη σε βρω. Λοιπόν, δεν πιάνω τους ψηλές, δεν είμαι τους καλούς ατομάς τώρα. Έκανα το τι μπορώ. Πάμε να δούμε τις σιγουριδίες. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος που είναι το εισαγωγή. Ο πλέον βασικά. Λοιπόν, ας δούμε το πρώτο μέρος. Βάζουμε το δεύτερο δάχτυλο στο τρίτο τάστο στη λα χορδή και το τρίτο δάχτυλο στο τρίτο τάστο στην σι χορδή. Αυτά τα δύο λοιπόν. Και κάνουμε. Τι έκανα, έκανα λα. Σολ, Σι, Μι, Σι. Μετά κρατάμε το τρίτο δάχτυλο εκεί που είναι στο τρίτο τάστο στη χορδή και βάζουμε το πρώτο δάχτυλο στο δεύτερο τάστο στη λα χορδή και κάνουμε ακριβώς το ίδιο άρρωσμα, δηλαδή λα, σολ, Σι, Μι, Σι. Οπότε από την αρχή έχουμε κάνει. Μετά σχηματίζουμε μία λα μινόρε και κάνουμε. Πώς το κάνω αυτό? Παίζω λα, σολ, sorry, λα, ρε και μετά παίζω τη σι και μετά σηκώνω το πρώτο δαχτυλάκι και παίζω τη σι πάλι, οπότε έχω κάνει sorry και μετά κάνει αυτό εδώ. Πώς το κάνει αυτό? Μπαρέ στις τρεις τελευταίες χορδές στο πέμπτο τάστο ή στις δύο βασικά στις όλ και στις σύγχρι μας χρειάζεται. Και το τέταρτο δαχτυλάκι το τρίτο στο έβδομο τάστο στην μη χορδή και παίζει στις τρεις τελευταίες χορδές. Οπότε όλο μαζί εισαγωγή είναι αυτό. Sorry. Μετά κάνει ακριβώς το ίδιο αλλά στην κατάληξη κάνει αυτό. Δηλαδή αντί να κάνει αυτή την συγχορδία με τον μπαρέ, πλέζει απλά όλο το ίδιο από την αρχή και μετά παίζει στο 10 στην μη χορδή. Και μετά πάει εκεί πέρα που λέει και σαν να σταματήσω. Παίζουμε μια ρε μινόρη και το άρρωσμα είναι το εξής. Μπάσα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ρε. Και μετά ανεβοκατεβαίνουμε τις τρεις τελευταίες χορδές, δηλαδή μπάσα και μετά σολ, σι, μι, σι, σολ. Αυτό το κάνει δύο φορές για τη ρε, γιατί μένει για δύο μέτρα. Και σαν ανασταμάτησω.
κάνω δύο φορές. Μετά κάνει το ίδιο για τη λα, αλλά για μπάσα έχει τη λα. Χρονοσιά. Και μετά το ίδιο για τη σόλ, αλλά για μπάσα έχει τη μη. Λίγο. Και ξανά το ίδιο ακριβώς από την αρχή. Απλά αλλάζουν οι στίχοι. Με ένα χαμόγελο μου πες. Σόλ ματζόρε πρέ. Εδώ το κάνει δύο φορές το άρθιμα στη σόλ. Φίγο. Και μπορείς να κάνεις και ένα χτύμα όπως θα κάνεις σόλ. Για να αφήσει ένα κενό πριν το ρεφρέν ή πριν τη γέφυρα την αυτό. Φύγω. Και μετά μπαίνει στο ρεφρέν ή γέφυρα, εκεί που λέει να 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 να. Πάμε να δούμε πρώτο το ρυθμό και μετά θα σου πω τις χορηδίες. Ο ρυθμός είναι κάτω, κάτω, πάνω, πάνω, κάτω, κάτω και κάτω πάνω. Τον δείχνω και σε βελάκια. Τον έχω δείξει πάρα πολλές φορές αυτό το ρυθμό. Πάμε, πάμε. Τσου τσου παμ παμ πάτσου κάτω παύση κάτω παύση πάνω πάνω κάτω κάτω και ένα κάτω πάνω στο τέλος. Κάνε παύση να το δεις, αν δεν το έκανες έχασες, πήγαινε πίσω στο βίντεο. Και μετά είναι φα λοιπόν η συγχορδία παμ. Τσου τσου παμ παμ πάτσου ρε μινόρε παμ παμ τσου τσου παμ παμ πάτσου λα μινόρε παμ παμ sorry παμ. Παμ παμ πατσου και μη μινόρε. Παμ παμ τσου τσου παμ παμ πατσου. Και ξανά το ίδιο. Κάνει ακριβώς το ίδιο, απλά δεν σου μυστήχει. Να 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 να. Ρε μινόρε. Και λα μινόρε. Να 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 να. Και μη μινόρε. Και θα. Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο. Και μετά είναι, αλλάζει εδώ πέρα εκεί που λέει και θα βγω, είναι φα μινό, φα ματζόρε. Φα ματζόρε, θα γράψω τις χορηγίες και στο ρεφρέν με τον ίδιο ρυθμό. Να σε βρω λα μινόρε. Και τώρα ντο ματζόρε για τα αλλιώς. Και μινόρε να να. Και ξανά το ίδιο. Να να να. Γαμώ το, με παίρνει τηλέφωνο ο πατέρας μου, το κλείνω πάλι. Το ξανακάνει ακριβώς το ίδιο, δεν έχω πολύ χρόνο στο κινητό. Και στο τέλος, εκεί που λέει θα βγω, φα ματζόρε, ένα χτύμα προς τα κάτω. Μη μινόρε. Κι ας μη σε βρω. Και λα μινόρε, ένα χτύμα προς τα κάτω. Και μετά ξαναμπαίνει το πάλι θες. Το ξέρεις. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, παιχταράδες, αυτό είναι το σημερινό βίντεο και παιχταρούδες. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like και μια εγγραφή γιατί βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι. Και επίσης γράψε τα σχόλια που σου είπα για το Q&A, την ερώτηση που θες. Και κάνω ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας στη Νέα Μάκρη και στην Αθήνα και online μέσω Skype σε όλο τον κόσμο. Τα λέμε. Αυτό εδώ είναι το setup. Έχω βάλει αυτό εδώ πέρα επειδή έχω ξεχάσει το τρίποδο για να βάζω το κινητό. Το laptop για να βλέπω τους στίχους, την κιθάρα. Και εδώ φως από τις σκάλες.